Η Μπραήμα Λιδάκη Σαγάς. στην ιστορία πέρασε ω ο πιο σκληρό γενίτσαρο που έζησε στην Κρήτη. Έδρασε πριν και μετά την Κρητική Επανάσταση του 1770. Η φήμη του συνοδευόταν με ζωοκλοπέ και αρπαγέ περιουσιών των χριστιανών κρητικών. Είχε καταπατήσει απέραντα κτήματα που παρουσίαζε με ψευδομάρτυρε ω δικά του. Που έμενε στον πύργο του, στον εμπρόσνερο από Κορώνου στα Χανιά. Σκληρό Γενικώ οι κατακτέ πάντα είναι σκληροί, αυτό το έχουν καταλάβει και τώρα. Η περιουσία του απλωνόταν από το Βλητέο στον ποταμό Μουσέλα, την Ασήγονιά, τον Καλικράτη και τα Σκύφου, και από τι κορυφέ των Σφακίων ω τον Αποκόρονα, ενώ είχε πολλά ακίνητα στην πόλη των Χανίων. Για να μπορεί να καλλιεργεί όλη αυτή την περιουσία ο Αλυδάκη, είχε όλου του κατοίκου ω δούλου για να εξασφαλίσει την επικυριαρχία του στον αποκόρονα και να προστατευτεί από ενδεχόμενα κινήματα, είχε κλειστεί στον πύργο του, ο οποίο επέβλεπε όλο τον αποκόρονα. Σε αυτή την παραθύρα καθόταν ο Ιμπραήμ Αλιγάκης και ατένιζε τον ορίζοντα. Σύμφωνα με το μύθο, ό,τι έβλεπε μπροστά του το θεωρούσε δικό του. Ό,τι έβλεπε ήταν δικό του, δεν ήταν ανάγκη να το κατέθεσε, το είχε. Στον πύργο Αλιγάκης φυλάκιζε και όσου δεν του κατέβαλαν το χαράτσι. Το χαράτσι, όπω είναι και σήμερα, όταν δεν πληρώνουμε το χαράτσι, υπάρχει πρόβλημα. Υπήρχε τότε το μεγαλύτερο, γιατί τώρα δεν μα βάζουν σε μπουντρούμι. Τότε όμω χρησιμοποιούταν και το μπουντρούμι και δεν ξέρουμε και τι άλλα βασανιστήρια. Και μάλιστα φημολογείται ότι στον τοίχο μέσα υπήρχαν πύληνε, πύληνια αγωγή, είτε για τροφοδοσία νερού, είτε για να ακούνε τι λέγανε σε αυτά τα υπόγεια οι κρατούμενοι. Ο πιο αιμοβόρο αρχηγενή είχε ό,τι ζητούσε, και έτσι θέλησε να κάνει γυναίκα του, μία κοπέλα από το χωριό, την Πανορέα η οποία όμως προτίμησε να πεθάνει παρά να πέσει στα χέρια του Αλιδάκη. Μια μέρα ο Αλιδάκης είδε τη μικρή ξανθιά που βγήκε να ποτίσει τα λουλούδια της χωρίς να φοράει το τζεμπέρι της, και την ερωτεύτηκε. Ζήτησε λοιπόν να την παντρευτεί και το βράδυ που το συζητούσε ο πατέρας με τους εννέα αδελφούς που είχε η Πανορέα, αυτή κρυφάκουγε και δεν το δέχτηκε. Ζήτησε λοιπόν καλύτερα να τη σκοτώσουν παρά να πάρει το Αλυδάκη Και όπως και έγινε, την πήγαν εδώ σε μια περιοχή στον προφήτη Ιλία, όπου και την έσφαξαν. Ο Αλιδάκης μετά την επανάσταση του δασκαλογιάννη προετοιμάζεται να επιτεθεί στα σφακιά και οι σφακιανοί αποφασίζουν να επιτεθούν πρώτοι. Το 1774 πήγαν στο απόρθητο φρούριο με τους 200 προσωπικούς σωματοφύλακες του Αλιδάκη και ακολούθησε σφαγή. Εκεί σκοτώθηκαν όλοι οι Τούρκοι και ο ίδιος ο Γενίτσαρος, ο οποίος εκτιμάται ότι ήταν περίπου 65 ετών. Εάν δεν ήταν το, το γδάσιμο όπως έγινε του Δασκαλογιάννη και η σύγκρουση με τους Φακιανούς ήταν η αιτία για το αποτέλεσμα να, να δοθεί τέλος στον Αλιδάκη και με τη λογική ότι δεν στηρίχθηκε καθόλου από το Σουλτάνο διότι ε, είχε πέθει, πέσει δυσμένεια, δυσμένεια ότι με τη γιατί ήθελε να γίνει αυτό Πασάς. Τα τελευταία χρόνια γίνονται εργασίε αποκατάστασης του πύργου από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων για να σωθεί το κτίσμα αλλά και η ιστορία του. Ενετικό κτίσμα καταρχά, γύρω στο 1650 φεύγουν ενετοί και διαδέχονται οι Τούρκοι, οι οποίοι ξαναφτιάζουν το κτίριο σε κάποιε σε διάρκεια μερικών γενναιών ίσως και εμεί βρισκόμαστε να το βλέπουμε σαν χάρασμα που δεν γεννηθήκαμε και να παίζουμε μέσα σε αυτόν. Μετέπειτα ήταν ο σταθμό χωροφυλακή εδώ, ο οποίο σταμάτησε να λειτουργεί επιχούντας και μετά. Και τώρα βρεθήκαμε στο... στην νυν υπάρχουσα κατάσταση. Με προσπάθεια του Περιφερειάρχη, από εθνικού πόρου, μια μελέτη που είχαμε κάνει μαζί με την αρχαιολογία, χρηματοδοτήθηκε σε πρώτη φάση με 300.000 ευρώ. Ο πύργο του Αλιδάκη υπερπολίθηκε και λαιλατήθηκε, ενώ ακόμα κάποιοι ψάχνουν να βρουν πού είναι ο θησαυρό του. Ο Αλιδάκη ήταν από τη μια ένα μίασμα και από την άλλη μια υπερηφάνεια για το πώ αλώθηκε ο πύργο σε σχέση και με του φακιανού και με του ντόπιου, που οι οποίοι πραγματικά και δεν μπουδουλώθηκαν πέρα από τα υπόλοιπα. Ε, κρατήσανε, θα έλεγα, το φρόνημα υψηλό, παρότι ήταν ο σκληρότερο γεννήτσαρο σε όλη την Κρήτη. Το έργο αποκατάστασης του πύργου είναι άγνωστο το πότε θα τελειώσει.